Ο Μίμης Δωμάζος δεν έχει προηγούμενο και πολύ δύσκολα θα εμφανιστεί στο μέλλον κάποιος σαν κι αυτόν. Απαράμιλη τέχνη, ηγετική προσωπικότητα, δύναμη, πνευμόνια, μυαλό ξηράφι, τσαγανό, ήταν ορισμένα μόνο από τα χαρακτηριστικά του ψηλότερου από όλους τους κοντούς στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν στέκει δίπλα στον Πελέ και τον Μαραντόνα είναι ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα. Ίσως όμως αυτό να ήταν και το μυστικό του, αφού κανείς άλλος δεν εξέφρασε με ιδανικότερο τρόπο τον αιώνιο Έλληνα στην καλύτερη εκδοχή του. Θυμάμαι κάποιο περιστατικό, κρίσιμο το παιχνίδι. Παίζει ο Παναθηναϊκός με το Εγάλεο, στο Εγάλεο μέσα. Ένας παίκτης στο Εγάλεο, του έχουν υποσχεθεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να καθαρίσει το Δωμάζο. Το στείλει δηλαδή για ένα-δύο μήνες εκτός γηπέδου. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τον κυνήγαγε, αλλά δεν μπορούσε να τον βρει. Και όταν τέλειωσε το παιχνίδι, γυρνάει ο Δωμάζος και του λέει: «Λυπάμαι», λέει, «που δεν σε έκανα πλούσιο». Ο Παναθηναϊκός συγκεκριμένος είναι η ομάδα που εξαρτάται από έναν παίκτη. Το μεγαλύτερο για μένα παίκτη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το Μίμη Δωμάζο δηλαδή. Είναι φοβερό δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός ήταν με Δωμάζο, χωρίς Δωμάζο, τελείωνε. Γιατί ήταν ο μεγαλύτερος? Για το λόγο ότι ξέραν ότι, όπως και όλους τους μεγάλους παίκτες, ότι αν πάρει την μπάλα, αν έχουμε πρόβλημα, παιδιά, δώστε του και κάτι θα κάνει αυτός. Δώσε την μπάλα, ρε παιδί μου. Κάτι θα κάνει, φοβερό. Κάτι τρομερό. Σε κάποια στιγμή με την Everton, η κλούτσα από μακριά και το στέλνει στο δοκάρι. Σε άλλαξε την ατμόσφαιρα και πέρα άλλαξε την ισορροπία σε όλο το μάτσο. Παρόλο που δεν πήγε γκολ. Ήταν επίσης ένας παίκτης, ό,τι πλησιέστερο είναι ο Καραγκούνης, για να ξέρουν οι νεότεροι, ας πούμε, πώς έπαιζε. Αλλά είχε το εξής, ο Δωμάζος κοίταγε αριστερά και πάσαρε με το πόδι με εξωτερικό στα δεξιά. Είχε φοβερή πάσα στην αντίθετη κατεύθυνση με αυτή που πήγαινε. Επίσης μπορούσε να τριπλάρει, μπορούσε να σουτάρει και κυρίως ξέραν ότι αυτός θα καθαρίσει σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αυτός. Για μένα ιδιαίτερη πρόσθετη αξία έχει το γεγονός, κάτι που δεν τον αφορά τόσο αθλητικά, έχει το γεγονός ότι παντρεύεται του δημοσχολιού. Ουσιαστικά, δηλαδή, παντρεύεται ο λαϊκός πολιτισμός με το λαϊκό ποδόσφαιρο το ελληνικό της εποχής. Και ήταν ένας γάμος ο οποίος έγινε, αν δεν κάνω λάθος, αρχές Μαΐου του 67, δηλαδή περίπου μία εβδομάδα μετά το πραξικόπημα. Και από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα της εποχής, στη Μητρόπολη πρέπει να είχαν συγκεντρωθεί περίπου 10.000 κόσμος. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα καθαρά λαϊκό ζευγάρι, γιατί είχαμε βέβαια και τα ζευγάρια της εποχής, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Τζένι Καρέζη, Κώστας Καζάκος. Αλλά εδώ έχουμε ακριβώς αυτό το πάντρεμα του λαϊκού στοιχείου, του λαϊκού πολιτισμού. Ο Δωμάζος πάει μαζί με τη Μοσχολιού. Έτσι δεν είναι. Αυτή είναι η λαϊκή κουλτούρα, ας πούμε, που το ένα συμπληρώνει το άλλο. Χαρήκαμε που συναντηθήκαν, στεναχωρηθήκαμε που χώρισαν. Αυτά είναι μαζί. Όλη η οικογένεια τα βιώνει, η ελληνική οικογένεια τα βιώνει παρέα αυτά τα πράγματα. Είχατε την τύχη, την τιμή να παίξετε με τον κορυφαίο όλων των εποχών. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Εγώ να πω για τον Μίμη το Δωμάζο δύο λόγια. Ότι ήταν χάρμα, ιδέστε, στην προετοιμασία των αποδυτηρίων. Να τον ευλέπεις, να ντύνεται, να ετοιμάζεται και πόσο αφογκραζόταν το σύνολο των αποδυτηρίων και αν έβλεπε κάποιον συμπαίκτη του ότι προβληματίζεται, ότι ολιγορεί, χωρίς να το πάρει κανένας χαμπάρι, τον πλησίαζε και τον ενεθάρρυνε για να μπει στον αγώνα ετοιμοπόλεμος. Έχω φωτογραφία σε παιχνίδι εδώ με τον Ολυμπιακό παράταση. Ο Μίμης δεν παίζει και ο Αντώνης δεν παίζει. Και μου κάνει μασάζ ο Μίμης για να συνεχίσουμε στην παράταση να παίξουμε τον Αντώνη δίπλα να βοηθάει. Δείχνει το μεγαλείο που είχαν αυτοί οι παίκτες. Είτε παίζανε μέσα στο γήπεδο και ήταν νερό του παιχνιδιού, είτε ήταν απ' έξω. Γιατί είχαν μεγάλη αγάπη και για το ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Τον έχετε δει τσαντισμένο το Δωμάζο μέσα στο γήπεδο? Εγώ τον έχω δει πολλές φορές γιατί. Φύγει από εδώ και από τον. Γυρίζει μια δόση στον Αντώνη και του λέει: «Ψηλέ, στο έχω πει 200 φορές. Δεν θα με κοιτάς.
θα γυρίσει την πλάτη του και κοιτάξει τον τερματοφύλακα. Εγώ θα συμπεράσω, τι σε νοιάζει έναν. Και του λέω: Αντωνιάδη, εντάξει. Κάνει λοιπόν μια κίνηση ο Αντωνιάδη, μπάπη μπάλα με το αριστερό. Στάπα του λέει. Στάπα. Έχω και στην πλάτη μάτια. Και από τότε βγήκε ότι ο κοντός έχει και στην πλάτη μάτια.